Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες καλησπέρα σας και πάλι μαζί σας εδώ από τα στούντιο του Word of God τη ζωντανή μας εκπομπή Επί το Λόγο Σου Ήρθαμε αυτή την ώρα μπροστά σας θέλοντας για άλλη μια φορά να εκφράσουμε τη μεγάλη μας χαρά βεβαίως που ο Θεός ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός ευδόκησε να βγάλουμε αυτή την εκπομπή στον αέρα και πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού θα είναι αυτός ο οποίος θα ενεργήσει στις καρδιές όλων μας. Είμαστε πραγματικά ευτυχείς γιατί βλέπουμε το Λόγο του Θεού να διαδίδεται, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να επιβεβαιώνεται, βλέπουμε επίσης ότι ο Λόγος του Θεού ενεργεί στις καρδιές των ανθρώπων, γι' αυτό και η ελπίδα μας, η προσδοκία μας, αλλά και ο στόχος μας αν θέλετε είναι ο Λόγος του Θεού να φτάσει σε κάθε καρδιά, σε κάθε σπίτι να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, τα οποία είναι στη διάθεσή μας έτσι ώστε πράγματι το Ευαγγέλιο του Χριστού να έρθει σε συνάντηση των ανθρώπων οι οποίοι με ειλικρινή καρδιά θα αποδεχτούν το Λόγο του Θεού ως Λόγος Θεού καθώς είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, έχει επιτρέψει αυτή η εκπομπή να είναι ζωντανή. Έχουμε την ευχαρίστηση να ακούμε τα αιτήματά σας, να μας στέλνετε στα mail τα οποία βλέπετε αυτή την ώρα στι σας τα αιτήματά σας, αιτήματα προσευχής, αιτήματα ε, έκβασης την οποία ο Θεός θα θέλατε να κάνει, αλλά δεχόμαστε βεβαίως και την ευχαριστία σας και τη μικρή μαρτυρία την οποία ο Θεός ε, ε, έκανε επέμβαση στη ζωή σας, πώς ενέργησε ο Κύριος μέσα στη ζωή σας, έτσι ώστε πράγματι όλα αυτά για όλους μας να γίνουν οικοδομή μέσα στην καρδιά μας και να αναθάρει η καρδιά μας και να προχωρήσουμε πράγματι προς την τελειότητα, α είναι ευλογημένο το όνομα του κυρίου. Σήμερα για την εκπομπή μα επιλέξαμε ένα κομμάτι όπω κάθε φορά μέσα από το λόγο του Θεού να το διαβάσουμε και πραγματικά να αφήσουμε αυτή την ώρα το Πνεύμα του Θεού να μας το δώσει μέσα στην καρδιά μας, έτσι ώστε να γίνει ευλογία μέσα μας. Σας ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα διαβάσουμε από το Καταμάρκο Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Ιώτα, το 10 δηλαδή κεφάλαιο, και από το 17 εδάφιο. Είναι λοιπόν από το Ευαγγέλιο, το κατά καταμάρκο Ευαγγέλιο, είναι το 10 κεφάλαιο, Ι κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Ενώ δε εξήρχεται το εις την οδόν έδρα με τη γονιπετή σα, αυτού η ρότα αυτών. Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιο. Και ο Ισού είπε προ αυτόν, Τι με λέγει αγαθόν, Ουδή αγαθό ημί ει ο Θεό. Τα συντολά σε ξεύρει, μη μηχεύσει, μη φωνεύσει, μη κλέψει, μη ψευδομαρτυρήσει, μην αποστερήσει. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε αποκριθή είπε προ αυτόν, διδάσκαλε, τα αυτά πάντα εφύλαξε εκ νότητό μου. Και ο Ισού εμβλέψα σε αυτόν, ηγάπη σε αυτόν και είπε προ αυτόν, Εν συλλήπη, είπαγε πόλη όσα έχει και δώ στου φτωχού και θέλει έχει θησαυρό εν ουρανό. Και ελθέ ακολούθημη σηκώσα στο σταυρό. Εκείνο όμω κι η σα, για το λόγο, ανεχώρησε λυπούμενο, διότι είχε χτύματα πολλά. Και περιβλέψα ο Ισού, λέγει προ του μαθητέ αυτού, πόσον δύσκολο θέλουν εισέλθει ει τη βασιλεία του Θεού οι έχοντε τα χρήματα. Οι δε μαθητέ εξεπλήττον το δια του λόγων αυτό. Και ο Ισού πάλι αποκριθή, λέγει προ αυτού, τέκνα, πόσο δύσκολο είναι να εισέλθω στη βασιλεία του Θεού οι έχοντε το θάρρο αυτών ει χρήματα ευκολότερο είναι, να, είναι κάμηλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει εις τη βασιλεία του Θεού. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττονται ο λέγοντες προς αυτούς και τι δύναται να σωθεί. Εμβλέψα δε εις αυτούς ο Ιησούς λέγει παρά ανθρώπις είναι αδύνατον αλλά ουχή παρά το Θεό διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Και ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν ιδού εμείς αφήκαμε πάντα και σε ακολουθήσαμε αποκριθεί ο Ιησούς είπε αληθό σας λέγω δεν είναι ο δίσος της σας οικία ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένε και νεμού ναι και του Ευαγγελίου δεν θέλει λάβει εκατονταπλασίωνα τώρα εν το καιρό τούτο οικία και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνας και αγρούς με τα διωγμών, και το ερχόμενο αιώνι ζωή αιώνια. Πολλοί όμω πρώτοι θέλουν είσαι έσχατη, και έσχατη πρώτη δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το λόγο του αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Πραγματικά είναι η πηξίδα της ζωής μας. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος απαντάει σε ερωτηματικά. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος δίνει κατεύθυνση, δείχνει την πορεία την οποία όταν ο άνθρωπος με ειλικρινή καρδιά σταθεί και περπατήσει πάνω σε αυτήν την οδηγία, τη φανέρωση, αυτό το οποίο δείχνει ο Λόγος του Θεού μπροστά στον άνθρωπο έτσι ώστε ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται πραγματικά ότι περπατώντας πάνω σε αυτόν τον δρόμο η ζωή του θα είναι μια ζωή η οποία βεβαίως θα είναι ευλογημένη, μια οδός η οποία βεβαίως θα έχει την ευλογία του Θεού στη ζωή του, βεβαίως όμως όπως τίποτα δεν είναι που μας, δεν μας αποκαλείται ο Λόγος του Θεού είναι και μια οδός η οποία είναι στενή, είναι τεθλιμένη, είναι μια οδός η οποία θέλει αγώνα, θέλει κόπο, θέλει προσπάθεια, αλλά αυτό το οποίο αναρωτιέμαι καμιά φορά είναι ποια οδός είναι αυτή την οποία ο άνθρωπος περπατάει και δεν κοπιάζει. Ποιο είναι ο δρόμος τον οποίο ο άνθρωπος σε αυτήν εδώ τη ζωή βρίσκει και είναι ανθόσπαρτος. Δεν υπάρχει αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει θλίψη, να μην έχει έρθει στη ζωή του στεναχωρία, να μην έχει έρθει στη ζωή του πρόβλημα, να μην έχει έρθει στη ζωή του αδιέξοδο ή τέλμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος όπως και αν επέλεξε να περπατήσει αυτή τη ζωή που να είναι μόνο ευωδούμενος, μόνο χαρούμενος, μόνο ευτυχισμένος, μόνο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος δεν θα έχει καμία μέρη, καμία θλίψη, κανένα παράπονο, καμιά, κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει τέτοιο άνθρωπο. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό, γιατί ήρθε τώρα ο λόγο του Θεού να μα κατευθύνει και να μα οδηγήσει, έτσι ώστε να μα δείξει τελικά ποια είναι η οδό στην οποία ο άνθρωπο περπατώντα την είναι πράγματι ασφαλισμένος, είναι πράγματι άνθρωπος ευωδούμενος, είναι πράγματι άνθρωπος που βρίσκει χάρη από τον Θεό, παρόλο που μπορεί την χάνει να βρεθεί στη ζωή του θλίψη, στεναχωρία, πρόβλημα. Είναι ο λόγο του Θεού που έρχεται να μα διδάξει ότι όποιο περπατήσει πάνω σε αυτά τα όρια, τα οποία το Ευαγγέλιο φανερώνει στον άνθρωπο, θα είναι ο άνθρωπο ο οποίο στο τέλο βεβαίω θα απολαύσει αυτήν εδώ τη ζωή κατά ένα μέρο, αλλά το κυριότερο, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε. Και γι' αυτό, και αυτό είναι το οποίο θέλει ο λόγο του Θεού, ο κύριο μα, ο Ισού Χριστό, να θέσει. Πρωταρχικό σκοπό στη ζωή μα είναι ότι στο τέλο αυτή τη οδού θα απολαύσει την αιώνια ζωή. Θα μου πείτε, βέβαια, κάποιοι εδώ πέρα, και ποιο ξέρει, και πού το ξέρουμε, και ποιο μα το είπε. Εδώ όμω, για όλου εμά, έρχεται μια άλλη διάσταση να μα πληροφορήσει και είναι η διάσταση τη πίστεως Ευχαριστούμε τον κύριο. Δια τη πίστεω, λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι. Όλα αυτά τα πάντα γύρω μας χτίστηκαν, λέει ο Λόγος του Θεού, δια του Λόγου του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βέβαια ο άνθρωπος αυτή την, την πίστη, τη σώζουσα την πίστη, την πίστη την οποία σώζει και ευεργετεί τη ζωή του ανθρώπου, δεν μπορεί να τη βρει από πουθενά αλλού παρά μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, εδόθηκε έτσι ώστε να τον ακούμε, να τον διαβάζουμε, να τον εκτελούμε και να έρχεται πίστη μέσα στην καρδιά μα για αυτά τα οποία δεν βλέπουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο άνθρωπο έχει τη φυσική πίστη, την οποία εξασκούμενο ζει αυτόν εδώ το βίο. Δηλαδή, πιστεύει ότι όταν μπαίνει σε ένα αεροπλάνο για να μετακινηθεί από την Αθήνα στο Μιλάνο, αυτό που οδηγάει το αεροπλάνο είναι ο πιλότος και ξέρει. Δεν πιστεύει ότι ο πιλότος είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει γνώσει ώστε να πιλωτάρει το αεροπλάνο, αλλιώ δεν θα μπαίνει. Πιστεύει λοιπόν και με αυτή την φυσική πίστη μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο και βεβαίω πετάει και φτάνει στον προορισμό του. Αλλά και εδώ εξασκείται η πίστη του ανθρώπου. Μπαίνει στο ασανσέρ, πατάει το κουμπί, ξέρει θα πάει πάνω, δεν θα πάει κάτω, δεν θα σκοτωθεί, δεν θα χαθεί, αλλιώ δεν θα μπει ποτέ. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπο για τη φυσική πίστη απολαμβάνει αυτά τα οποία βλέπουν οι οφθαλμοί του, οι σαρκικοί. Όμω υπάρχει, όπω προείπαμε, και η πίστη σώζουσα. Η πίστη την οποία ενεργείται δια του λόγου του Θεού μέσα στον άνθρωπο, έτσι ώστε αυξανόμενη αυτή πλέον να βλέπει τα μη βλεπόμενα. Να πιστεύει όχι σε αυτά τα οποία αντιλαμβάνεται με τι αισθήσει του, αλλά σε αυτά τα οποία μαρτυρούνται δια του λόγου του Θεού του ζώντο. Δόξα στο όνομα του κύριου. Καλούμαστε λοιπόν, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, όλοι μα πολύ απλά να περπατήσουμε δια τη πίστεω. Ευχαριστούμε τον κύριο δια της πίστεως να εννοήσουμε όλα αυτά τα οποία δεν βλέπουμε. Αυτό είναι αγαπητοί αδελφοί που μας καλεί ο λόγος του Θεού, αλλά και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά θα πρέπει να προσιλώσουμε τους οφθαλμούς μας πάνω στο λόγο του Θεού και να περπατήσουμε ακριβώς. Να μην θεωρήσουμε τους αυτούς μας ότι γνωρίζουν τα πάντα. Ένα είναι βέβαιο. Όσα και να γνωρίσουμε πάνω στα πνευματικά πράγματα, πιο πολλά είναι αυτά τα οποία δεν θα γνωρίζουμε τελικά. Γιατί, γιατί ο, ο, το βάθος του πλούτου, της γνώσεως αλλά και της αγάπης του Θεού, το πλάτος, το μήκος, το ύψος, οι, οι διαστάσεις αυτές είναι διαστάσεις οι οποίες δεν έχουν όριο, γι' αυτό και όποιος εντρυφά μέσα στο Λόγο του Θεού είναι τελικά ο άνθρωπος ο οποίος γεύεται από τα πολύτιμα του Κυρίου αλλά εν τέλει αναγνωρίζει ότι και αυτά που ξέρει, είναι λιγότερα από όλα αυτά τα οποία δεν γνωρίζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έναν τέτοιο άνθρωπο είναι ο άνθρωπος ο οποίος εν τέλει θα απολαύσει αυτές τις ευλογημένε επαγγελίες και υποσχέσεις τις οποίες ο Κύριος κάνει. Διότι πραγματικά ο άνθρωπος θέλει να πλησιάσει τον Κύριο. Οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι καταλαβαίνουν ιδιαίτερα αυτές τις έσχαρες τις ότι ένα πλησίασμα το οποίο πρέπει να γίνει είναι Προ τον Θεό, αλλά δεν ξέρουν πώ. Και εμεί εδώ μαρτυρούμε και ομολογούμε και κηρύττουμε ότι η μοναδική οδό, η μοναδική αλήθεια, η μοναδικ ο μοναδικό τρόπο για να πλησιάσει ο άνθρωπο τον Θεό είναι δια του Ιησού Χριστου, δηλαδή δια του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε τον κύριο. Εγώ είμαι η οδό, η αλήθεια και η ζωή. Αυτό είπε ο κύριο και εμεί πιστεύουμε, όπω προείπαμε, τη, τη, τη φύση. Τη, την πίστη, τη σώζουσα ότι αυτό που είπε είναι αληθινό και να εκτελέσει σε μας όλα όσα τα οποία έχει υποσχεθεί. Ευχαριστούμε τον κύριο. Με ένα τέτοιο πνεύμα, ένα άνθρωπο πλησίασε τον κύριο μα, τον Ιησού Χριστό, αυτό που διαβάσαμε σήμερα, ο οποίο μάλιστα γονατίζει μπροστά στον κύριο, αναγνωρίζει ότι ο Χριστό δεν είναι ένα πλάνο όπω θα θέλανε οι θελού. Θε, θέλανε και προσπαθούσαν οι άνθρωποι, οι, οι έχοντε τότε την εξουσία, ιδιαίτερο στη θρησκευτική, να, 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 φανερώσουν ότι ο Χριστό ήταν πλάνο, ότι ήταν ένα ερετικό, ένα αγύρτη, ένα άνθρωπο ο οποίο ήθελε να, 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 συστήσει τον εαυτό του και να πάρει οπαδού, αλλά εκείνο έχει αναγνωρίσει ότι ο κύριο, ότι ο Ισού Χριστό είναι ένα διδάσκαλο. Ευχαριστούμε τον κύριο. Υπάρχουν πραγματικά διαβαθμίσει των αποκαλύψεων. Άλλο τον είπε ότι είναι διδάσκαλο, άλλο είπε ότι είναι ένα των προφητών, άλλο έλεγε μάλιστα ότι είναι ο Ηλία, ο οποίο αναστήθηκε. Ο καθένα είχε τη γνώμη του. Και σήμερα συμβαίνει αυτό. Ο καθένα έχει τη γνώμη του. Ο Χριστό είναι αυτό, ο εκείνο. Ποιο τον ξέρει, ποιο ξέρει την αλήθεια. Εκατομμύρια απόψει και, 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 και θέσει, οι οποίε απέχουν πάρα πολύ, βέβαια, πραγματικά από την αλήθεια. Γιατί ο Ισού Χριστό είναι ο κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού αγαπητοί μας φίλοι και φίλες θα κάμψει κάθε γόνατο και πάσα γλώσσα επουράνια, επίγε και καταχθόνια θα ομολογήσει ότι εσύ είσαι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός εσύ είσαι ο Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος είπε ο Πέτρος δόξα στο όνομα του Κυρίου Τους άνθρωπους λοιπόν αναγνωρίζει ότι ο Κύριος είναι ένας διδάσκαλος λέει διδάσκαλε αγαθέ τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνια Κατά ένα μέρο λοιπόν έχει αποκαλυφθεί στον άνθρωπο αυτόν ότι υπάρχει ζωή μετά από αυτή τη ζωή. Και σε ρωτάω σήμερα, έχει καταλάβει. Έχουμε καταλάβει. Φανερώνεται σε εμά ότι μετά από αυτή εδώ τη ζωή υπάρχει η επόμενη ζωή, η οποία θα είναι και αιώνια. Όμω γνωρίζουμε ότι το περπάτημά μα και η θέση μα σε αυτήν εδώ τη ζωή θα είναι αυτή που θα μα καταστήσει Πού μετά θα περάσουμε την αιωνιότητα. Την αιωνιότητα. Σε ποιο περιβάλλον θα βρεθούμε όταν φύγουμε από αυτήν εδώ τη ζωή. Το έχουμε αντιληφθεί. Το γνωρίζεις αγαπητέ φίλε και φίλε. Έχει πιστοποιηθεί μέσα στην καρδιά σου ότι υπάρχει ζωή αιώνια. Αν όχι σήμερα να επικαλεσείς το όνομα του Χριστού. Σήμερα να γονατίσει όπως γονάτισε αυτός ο άνθρωπος. Όχι μπροστά σε ανθρώπους, σε συστήματα, σε θρησκείες. Όχι να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό, τον ανεστημένο, τον ένδοξο. Γιατί ο, Χριστός, ο Ιησούς Χριστό αναστήθηκε. Και αν αναστήθηκε, πού είναι. Έτσι είπαν οι μαθητέ. Αναστήθηκε, πού είναι. Βεβαίω για το φόβο των Ιουδαίων έχουν πάει και, κρυφτήκαν, αλλά κάποιοι κάνανε ένα βήμα τη πίστεω. Πήγανε προ προς, το, προς, το, προς το εκεί που είχε ταφεί. Και όταν κάνει ένα βήμα πίστεω, θα βρεθεί μπροστά στην αποκάλυψη τη ανάσταση. Ευχαριστούμε τον κύριο. Είναι ένα βήμα πίστεω σήμερα να γονατίσει και να πει: Πού είσαι, κύριε. Πού είσαι, Χριστέ μου. Σήμερα άκουσα ότι ζει, ότι αναστήθηκε. Αν αναστήθηκε, πού είσαι. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και η μαρτυρία εκατομμυρίων ανθρώπων, εκατομμυρίων ανθρώπων, όλων των γενο, γενεών, σε κάθε χρονική κατάσταση τη γη αυτήν εδώ, ήταν, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έγιναν βιωματικά. Ακόλουθη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού Δια της πίστεως Γιατί ο Ανεστημένος Χριστός απαντάει Γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός Έρχεται να επιλύσει Τα διλήμματα Τα ερωτήματα Τα οποία τυχόν έχει ο άνθρωπος όταν με ειλικρινή καρδιά Εξητήσει Αυτόν Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος δεν ενδιαφέρεται Μακράν Δεν είναι ένας Θεός ο δεν παρατηρεί Δεν θέλει να μάθει αντιθέτως αν ανοίξουμε σήμερα το λόγο του Θεού, θα δούμε ότι ο φθαλμό του κυρίου λέει περιτρέχει, λέει άπασα τη γη. Τι να κάνει, να βρει έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο. Εσένα. Ήθε σήμερα να είσαι αυτό ο άνθρωπο που θα βρει το πνεύμα του Θεού. Ένα άνθρωπο που θα ανοίξει την καρδιά του. Ένα άνθρωπο ο οποίο θα, 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 θέσει τα διλήμματά του. Κύριε, τι να κάνω για να, πράξω, για να, για, να, αποκτήσω αιώνια ζωή. Τι να πράξω για να αποκτήσω την αιώνια ζωή. Και κύριο αμέσω το απαντάει, ε. Είπε προ αυτόν, Τι με λέγει, Αγαθό, ουδή αγαθό ή Θεό. Τα εντολά τα ξέρει. Ξέρει τι εντολέ. Μη μηχεύσει, μην γλέψει. Αυτό του συστήνει ο κύριο. Αυτόν τον νόμο, σε αυτή την, την κατάσταση την οποία βρίσκεται τώρα, χρονολογικά, τα ξέρει όλα αυτά. Μη μηχεύσει, μην γλέψει, μην ψευδομαρτυρήσει, μην αποστερήσει. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ένα μέρο του νόμου του αναφέρει, ένα μέρος τον, ε. Ένα μέρο των των κανόνων, αν μου επιτρέπετε, των οποίων αν θα πράξει ο άνθρωπο θα αποκτήσει τη ζωή την αιώνια. Και βέβαια βιάζεται ο άνθρωπο αυτό να απαντάει στη διδάσκαλε, τα αυτά πάντα εφύλαξε εν νεότητό μου. Και φαίνεται ότι είναι ένα ειλικρινή άνθρωπο. Ένα άνθρωπο που περπάτησε στο θέλημα του κυρίου μέχρι ένα μέρο. Αλλά τι είναι κρυφό από το Θεό και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά αν θέλουμε να έχουμε ειλικρινείς σχέσεις με τον Κύριο όλοι μας. Δεν πρέπει να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο που δεν είμαστε. Πρέπει να δείξουμε αυτό που είμαστε. Πρέπει να φανερώσουμε στο Θεό, γιατί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, αυτό που πραγματικά είμαστε. Όχι αυτό που δείχνουμε ή θα θέλαμε να δείχνουμε, αλλά αυτό που είμαστε Κύριε, αυτό είμαι Κύριε. Εδώ ο άνθρωπος αυτός είπε ότι γνωρίζει, αλλά εν μέρη φανέρωσε την καρδιά του. Ε. Δεν την δινά... άφησε ολοκληρωτικά. Μπορεί και να μην είχε καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο τον εμποδίζει. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γιατί ο άνθρωπος που θα σταθεί με ειλικρίνεια μπροστά στον Κύριο, ο Κύριος το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να το αποκαλύψει την καρδιά του. Θα σου δείξει πραγματικά ποιο είναι αυτό που εμποδίζει, αυτά που εμποδίζουν εσέναν, εμένα, τον καθένα μας ξεχωριστά, για να αγγίξουμε και να λάβουμε από αυτόν όλη την ευλογία του. Όχι μέρος αυτής, όχι ένα κομμάτι από την ευλογία του Θεού. Θέλει να πάρει όλη την ευλογία την οποία έχει προσδιορίσει ο κύριο για σένα. Έτσι δεν είναι. Αλλά λοιπόν μάθε, του λέει, ότι εν συλλείπει. Τον είδε όμω ε, και εμβλέψα σε αυτόν, αγάπησε αυτόν. Ευχαριστούμε τον κύριο. Σήμερα σε βλέπει ο κύριο μα, βλέπει όλου ο Χριστό. Και παρόλο τι αδυναμίε μα, τα προβλήματά μα, τις τυχόν άστοχες αντιλήψεις τις οποίες έχουμε γύρω από τα πράγματα του Θεού, παρόλα αυτά ο Κύριος μας μας αγαπάει. Και αυτό είναι βέβαια το μήνυμα του Ευαγγελίου από την αρχή μέχρι το τέλος. Ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Ιόνιο αυτό το μονογενή, για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Τον αγάπησε τον άνθρωπο αυτό. Είδε το ελάττωμά του, είδε το πρόβλημά του, είδε την αδυναμία του, γνώρισε το πρόσκομα της καρδιάς του, παρά τα αυτά τον αγάπησε. Γιατί είναι ένα πραγματικά σκεύος το οποίο είναι πλάσμα και δημιούργημα του Πατέρα Του, του Πατέρα Θεού, τον αγάπησε. Μας αγαπάει ο Χριστός, σ' αγαπάει ο Χριστός. Μην αμβιβάλλεις γι' αυτό. Παρόλο τα ελαττώματά μας, παρόλο τις δυσκολίες μας, τα προσκόμματά μας, μας αγαπάει ο Χριστός. Τι πρέπει να κάνουμε για πώς πρέπει να το φωνάξουμε. Σ' αγαπάει ο Χριστός. μη μένεις λοιπόν πίσω. Μην εκβάλλοντας από την καρδιά σου αυτά που τελικά που είναι εμπόδιο για να πλησιάσει αυτόν. Αφού σ' αγαπάει. Έλα σε αυτόν έτσι όπως είσαι. Σ' αγαπάει, σε θέλει. Θέλει να, να είναι κύριό σου, φίλος σου, χορηγός σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός σου θέλει να είναι. Άφησέ τον. Ε. Μην προσκόπτη, μην διστάζει, μην δηλιάζει. Να μην δηλιάζουμε, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε. Αλλά να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε μπροστά, να λάβουμε όπω είπα και πριν, όλη την ευλογία του Θεού, όλε τι υποσχέσει, όλες τι επαγγελίε. Όχι μόνο για αυτήν εδώ τη ζωή. Ευχαριστούμε τον κύριο, αλλά για την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αγωνία μας, είναι, αυτό είναι το θέλω μας, να, να, αποκτήσουμε την αιώνια ζωή, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ε. Του λέει λοιπόν ένα σου λείπει, ένα σου λείπει, ένα μόνο, μόνο ένα. Πήγανε λέει, πούλησε λέει όσα έχει και δώσ' τους στοχούς και θέλεις, έχει θησαυρό στον ουρανό. Και έλα, ακολούθησε με σηκώσα στο σταυρό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Του δείξε την πόρτα της ελευθερίας. Σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο συγκεκριμένα αναφέρει το Λόγος του Θεού. Αλλά και σε όσους εν τέλει έχουν λέει το θάρρος αυτόν εις τα χρήματα. Δεν είναι μια εντολή η οποία έχει δοθεί να την εκτελέσουν όλοι αυτοί. Όχι. Ο Κύριος γνωρίζει. Ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζούμε τον βίο μας αυτό σε μια κατάσταση η οποία πράγματι υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν τα χρήματα, η οικονομία, να διαχειριζόμαστε αυτά τα οποία με το μόχθο του προσώπου μας, με τον υδρότα του προσώπου μας, με το μόχθο μας τον καθημερινό βγάζουμε, έτσι ώστε να συντηρούμαστε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ίσως κάποια εξημών να σε αυτό το οποίο κάνουν, εργαζόμενοι, τίμια, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με τους νόμους των ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αυτό το οποίο μας Δείχνει ο Λόγος του Θεού είναι να μην προσκοληθεί τελικά η καρδιά μας Σε αυτόν τον θησαυρό Αλλά η προτροπή όλου του Ευαγγελίου είναι να μην, απο, να μην κολλήσει η καρδιά μας σε κανέναν άλλον θησαυρό Ευχαριστούμε τον Κύριο Γιατί δεν είναι ο θησαυρό αυτός μόνο τα χρήματα Γιατί όπου είναι λέει ο θησαυρό σας Εκεί είναι και η καρδιά σας ε? ευχαριστούμε τον Κύριο όπου, όπου κολλάει η καρδιά μας σε αυτό το οποίο αγαπάμε, αγαπάμε πολύ, κολλάει ε, η καρδιά του ανθρώπου σε πρόσωπα, σε γεγονότα, σε καταστάσεις, σε επαγγέλματα, στο χρήμα. Κολλάει η καρδιά του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλει ο Κύριος από εμά είναι η καρδιά μας να είναι ελεύθερη και να προσκολάτε στα ουράνια. Να προσκολάτε στα, στα, στα πράγματα τα οποία είναι, ευχαριστούμε τον Κύριο, πνευματικά. Στα του πνεύματος να εργαζόμαστε και να ε, ε, εντρυφάμε Όχι κάπου αλλού Δεν θέλει να είναι η καρδιά μας κολλημένη κάπου αλλού Και εδώ ο άνθρωπος αυτός έχει την καρδιά του κολλημένη στα χρήματα Και ο Κύριος του δείχνει την οδό, του δείχνει την πόρτα της ελευθερίας του Γιατί, γιατί εξήτησε την αιώνια ζωή Τι να κάνω για να πράξω αιώνια ζωή Για να, για να λάβω την αιώνια ζωή Τι να πράξω Ευχαριστούμε τον κύριο. Αν σήμερα είσαι ένα από αυτού, ο οποίο ζητά να μάθει για την αιώνια ζωή, δεν θα σου πει το ίδιο πράγμα, αλλά θα σου πει, θα μου πει, θα μα πει ο κύριο αυτό το οποίο είναι πρόσκομα για τη δικιά μου την καρδιά. Γιατί ζήτησε τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί αν θέλει πραγματικά να αντιλάβει, πρέπει να αντιβάλει πάνω απ' όλα στην καρδιά σου. Να πουλήσει όλα τα άλλα. Σαν τον άνθρωπο ο οποίο βρήκε το καλό Μαργαρίτη και πήγε και τα πούλησε όλα τα άλλα. Ό,τι είχε και δεν είχε για να τον αποκτήσει. Και έβαλε αυτό το απόκτημά του πρώτο στην καρδιά του. Αν λοιπόν επιθυμήσουμε να, λάβουμε, να, να, να βάλουμε τον Κύριό μας πρώτο στην καρδιά μας, τότε πραγματικά θα έρθουν τα ευεργετικά αποτελέσματα του Λόγου του Θεού που είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι απλά τα πράγματα. Ζήτησε την αιώνια ζωή εξ όλη τη καρδιά σου, εξ όλη τη ψυχή σου, εξ όλη τη διανία σου. Θέλει αγαπά λοιπόν αυτόν εξ τη καρδιά σου, τη ψυχή σου και τη διανία σου και πάντα, πάντα όσα δεν ζήτησε και αυτά θα σου δοθούν. Ευχαριστούμε τον κύριο. Αρρωγή όμω θα έχουν το νόημα τη βοήθεια για να σε καταστήσουν τελικά άξιο να βρεθεί στη βασιλεία των ουρανών. Ναι, ό,τι άφησες εκατατοπλάσια θα, θα τα λάβεις. Έχουν το θάρρο αυτού στον πλούτο. Ε. Βέβαια ο Πέτρος και οι άλλοι με αυτές που ήταν εκεί και ακούσαν όλα αυτά, τους φάνηκε περίεργο. Και εμείς που αφήσαμε όλα αυτά, εμείς που τα, που τα προσπεράσαμε, εμείς που βάλαμε πάνω στην καρδιά μας, στην πρώτη θέση, εσένα Κύριε, ευχαριστούμε τον Θεό εκατονταπλάσια λέει, θα λάβετε σε αυτήν εδώ τη ζωή, αλλά και ζωή αιώνια θα κληρονομήσετε. Μας καλεί λοιπόν ο Κύριος αγαπητοί μας φίλοι και φίλες να βάλουμε στην πρώτη θέση αυτό το οποίο είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Και δεν υπάρχει άλλο τίποτα από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Όπως εσύ Κύριε θέλεις. Όπως εσύ μας το προστάτης επί το λόγο σου Κύριε και εμείς πραγματικά θα απολαμβάνουμε όλα τα ωφέλη του Λόγου του Θεού, όλες τις ευεργεσίες του Πατέρα Θεού και στο τέλος αυτή, όλων αυτών την ζωή την αιώνια η οποία είναι ετοιμασμένη για, το, για όλους όσους αγαπάνε τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό, για όλους όσους κάνανε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δύναμη στη ζωή τους, βάλανε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή τους και αγωνίζονται και αγωνίζονται για να εκτελέσουν αυτόν τον γεγραμμένο λόγο. Ήθε ο Θεός σήμερα να σας ευλογήσει πολύ, ήθε ο Θεός να μας αυξήσει όλους μας, να πάρουμε καλές αποφάσεις στη ζωή μας, για να μπορέσουμε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες να δούνε τα μάτια μας όλα αυτά τα οποία έχουν ετοιμαστεί στον ουρανό, γιατί για μας έχουν ετοιμαστεί και για όλους όσους αγαπάνε τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Αμήν.